Κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου Καταναλωτών του ΙΝΚΑ, κύριε Γιώργο Λεχουρίτη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Ντουλιαράκη, καλημέρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και από εκεί και πέρα να στείλουμε και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Επιστολές λέει καταστροφές, παραφράζοντας ένα τραγούδι. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα αποδείχτηκε ότι όλα τα μέτρα τα οποία είχε πάρει η κυβέρνηση δυστυχώς δεν βρήκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση, η ακρίβεια καλά κρατεί, η αγορά όντως αγκομαχεί, γιατί μέχρι τις 10-15 του επόμενου μήνα δεν υπάρχουν χρήματα, μιλάμε για τα 2/3 ή το μισό του μήνα πως υπάρχουν χρήματα για να κινηθεί η αγορά, και όλα αυτά τα διαπίστωσε η κυβέρνηση μόλις πριν από 3 μέρες που έστειλε την επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν εμείς εδώ και 4 χρόνια φωνάζουμε πάρτε μέτρα έγκαιρα, η κατάσταση έχει ξεφύγει, η ακρίβεια δεν μπορεί να μειώσει τις τιμές των προϊόντων, και όχι μόνο στα τρόφιμα, να ήταν μόνο στα τρόφιμα θα το συζητούσαμε, εδώ υπάρχει ακρίβεια παντού, είτε στα καύσιμα, είτε στα τρόφιμα, είτε στα οικοδομικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά προϊόντα, ένδυση, υπόδηση, και καλά κρατεί η όλη κατάσταση της ακρίβειας, όπως το λέει το ΙΝΚΑ, παντού στην αγορά υπάρχει ακρίβεια. Ακόμα και στα ενίκαια, κυρία Δουργεράκη, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, ότι τα τελευταία 2 χρόνια τα ενίκαια έχουν αυξηθεί κατά 50%. Είναι δυνατόν ακόμα και τον χαμηλότερο μισθό να αυξήσει? Μπορεί ένας νέος εργαζόμενος με 707 ευρώ μισθό καθαρά να ανταποκριθεί αν έχει ένα ενίκιο, ένα σπίτι 50 τετραγωνικά που θέλει πάνω από 500 ευρώ? Πώς μπορεί να ζήσει λοιπόν ένας νέος, πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας νέος με τέτοιο ύψος τιμών στα ενίκια αλλά και στα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά? Και ο καφές έχει ακριβήνει, που θα τον πάρεις από την καφετέρια. Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Και βέβαια, κύριε Λεχουρίτη, συγγνώμη που σας διακόπτω και διακόπτω τον ιρμό της σκέψης σας και του λόγου σας, αλλά το ζητούμενο είναι λίγο παρακάτω, επειδή όλο αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται, επειδή τίποτα δεν είναι μόνο εισαγόμενο, αλλά τα άλοθη καλά κρατούν ούτως ή άλλως σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Αν τώρα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει η διάθεση να αντιμετωπιστεί. Ναι, κυρία Δουργεράκη, γιατί εμείς, εγώ προσωπικά σε όλες τις συνεντεύξεις λέω, ωραία, έστειλε η επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εισαγόμενη ακρίβεια των πολυεθνικών εταιριών που διαφεντεύουν την αγορά με βάση την ποιότητα αλλά και το κόστος ζωής κάθε χώρας. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, διότι το ίδιο προϊόν που κυκλοφορεί στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και ούτω καθεξής, έχει διαφορετική τιμή και είναι και φτηνότερο από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Δηλαδή τι, η Ελλάδα είναι η χώρα της επαγγελίας που όλα είναι καλώς γενόμενα, άρα μπορούμε να αυξάνουμε κατά 100% τα ίδια προϊόντα που έχουν στο εξωτερικό χαμηλότερη τιμή? Ένα το μεγάλο το ερώτημα. Δεύτερο, τώρα το διαπίστωσε η κυβέρνηση ότι οι πολυεθνικές εταιρείες διαφεντεύουν την αγορά και διαμορφώνουν τις τιμές των προϊόντων? Τρίτο ερώτημα. Καλά, η εισαγόμενη υποτίθεται ακρίβεια και οι πολυεθνικές του εξωτερικού. Οι ελληνικές εταιρείες που αυξάνουν την τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή, όταν αγοράζεις την ντομάτα Κρήτης 40 ή 50 λεπτά και την πουλάς στα 2 ή 2,5 ευρώ στη Λιανική, ή όταν αγοράζεις το αγκουράκι στα 10 λεπτά το ένα και το πουλάς στην κατανάλωση 50 λεπτά, ή και άλλα προϊόντα όπως είναι η 390, έχει λέει η κόκκινη πιπεριά τύπου Φλωρίνης, ή 1,95 η πιπεριά Κέρατο, με τζάνες, πιπεριές και ούτω καθεξής. Θα μου πείτε, μα όλα αυτά είναι προϊόντα θερμοκηπίου. Βεβαίως και πριν ήταν προϊόντα θερμοκηπίου, αλλά δεν είχαν τόσο υψηλές τιμές. Εγώ δεν σας μιλάω για τα φρούτα που είναι όψιμα και εκ των πραγμάτων είναι ακριβά, όπως το κεράκι, το βερίκοκο. Και ούτως ή άλλως, ξέρετε τι θα σας απαντήσουν για το κόστος παραγωγής, για την ενέργεια. Μα δεν είναι. Μα κυρία Δουργεράκη, το κόστος παραγωγής αφορά τον παραγωγό, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο. Δεν αφορά τον μεταποιητή και έμπορο.
Το κόστος παραγωγής είναι πόσο φεύγει από το χωράφι. Όταν λοιπόν ο αρακάς φεύγει στα 45 λεπτά από το χωράφι, που δεν θέλει ψυγεία, που δεν θέλει συντήρηση, που, και πάει στη λαϊκή και πωλείται στα 3-3,5 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ 4 και 4,5 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά τιμής, την οποία δεν είναι θέμα κόστους παραγωγής, είναι θέμα ισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Αυτή είναι η λογική. Και παράλληλα, να σας πω ένα φρούτο το οποίο τίνει πλέον και τι δεν είναι της εποχής, όπως η φράουλα. Επιτρέπεται η φράουλα να πωλείται ακόμα στα 2-2,5 ευρώ το κεσεδάκι το μισό κιλό, άρα 5 ευρώ το κιλό. Πού πάμε, αυτό μιλάμε. Δεν μιλάω για το κεράστι, το οποίο τώρα θα μπει σιγά σιγά στην εποχή του και θα μαζευτεί, άρα είναι υψηλή η τιμή. Σας μιλάω για προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, είναι η εποχή τους και όμως ακόμα είναι πανάκριβα. Και είναι απλησίαστα για όλους τους υπόλοιπους. Ναι, για αυτή την επιστολή ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει? Θα στείλει στον εαυτό του επιστολή? Θα στείλει στον Υπουργό επιστολή? Θα στείλει σε ποιους, στις παραγωγικές τάξεις? Έχει απαντήσει ότι δικαιώνεται η κυβέρνηση αναφορικά με την ακρίβεια, την ώρα που εμείς γνωρίζουμε ότι από 1η Ιουνίου έρχονται νέες ανατιμήσεις κοντά σε 4.000 προϊόντα. Ναι, κύριε Λεχουρίτη. Βεβαίως. Πού δικαιώθηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνατε ένα ερώτημα ρητορικό, αντιλαμβάνομαι. Ότι δικαιώθηκε η κυβέρνηση σε ποιο πράγμα? Στο ότι έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ή ο γενικός πληθωρισμός? Σε τι δικαιώνεται? Στο ότι ό,τι μέτρα έχει πάρει έχουν πάει στο καλάθι και όχι στα καλάθια? Πού είναι η δικαίωση της κυβέρνησης, για να ξέρουμε? Βλέπουμε τις διεθνείς τιμές των καυσίμων να πέφτουν, αλλά οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια παραμένουν εκεί και ανεβαίνουν. Κύριε Λεχουρίτη, να ρωτήσω το εξής. Επανεφέρεται από πολλούς παραγωγικούς φορείς, από πολλές παραγωγικές τάξεις, από οικονομικούς παράγοντες, αλλά και Μητσοτάκης και Χατζηδάκης απαντούν όχι. Μείωση από τη μία ειδικού φόρου κατανάλωσης καύσιμο, μείωση ΦΠΑ επίσης, που λένε όχι, θα μπορούσε να δώσει ανάσα στην αγορά? Βεβαίως θα μπορούσε να δώσει. Και μόνο μία κίνηση αν έκανε η κυβέρνηση, καταργώντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το οποίο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα είναι να εισπράττει το κράτος περίπου στα 6 δις ετησίως. Ξέρετε πόσο είναι η φοροδιαφυγή? Η φοροδιαφυγή ετησίως είναι περίπου στα 60 δις. Αν λοιπόν κατάφερνε η κυβέρνηση να πιάσει τα 6 δις, αυτόματα εξάλληφε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα θα έπεφταν οι τιμές αυτόματα και στη βιομηχανία και στην βιοτεχνία και στις παραγωγικές τάσεις και στα μεταφορικά, και θα έπεφταν και οι τιμές. Κάθε τι που ανεβαίνει, κυρία Δουριεράκη, είτε το καύσιμο είτε η ενέργεια, επιβαρύνει κάποια προϊόντα. Όχι κάποια, σχεδόν όλα τα προϊόντα που έχουν είτε να παραχθούν εδώ στην Ελλάδα ή να συντηρηθούν στα ψυγεία ή να μεταφερθούν από εδώ και από εκεί. Όλο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και επιβάρυνση στις τιμές των προϊόντων. Και σας είπα ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε λοιπόν όχι να μειωθεί ο ΦΠΑ, γιατί το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, να μειώνεται ΦΠΑ, και ξέρετε γιατί δεν το μειώνει το ΦΠΑ η κυβέρνηση και δεν επιμένει σε αυτό που λέει η αντιπολίτευση? Διότι η κυβέρνηση γνωρίζει πως δεν έχει τον ελεκτικό μηχανισμό για να δει ο Λεχουρίτης, ο επιχειρηματίας που έχει το σούπερ μάρκετ, έριξε την τιμή λόγω του ΦΠΑ. Δεν μπορεί να το κοντρολάρει. Όχι, μπορεί να το μισό ενέξει. Λεπτό. Και κάτι άλλο είναι. Είναι επίσης αυτό που λέει, ότι μέσω του ΦΠΑ συγκεντρώνει τα χρήματα για να ασκεί και επιδοματική πολιτική. Και αυτό ισχύει. Βεβαίως και αυτό ισχύει. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η ακρίβεια συμφέρει την κυβέρνηση, επειδή εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, άρα βάζει περισσότερα χρήματα στα δημόσια κρατικά ταμεία. Πάντως νωρίς το πρωί άκουγα τον κύριο Σκρέκα να λέει σε τηλεοπτικό κανάλι των Αθηνών το εξής, ότι έχει δημιουργηθεί, εγώ δεν την ήξερα, μία πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς μέσω από αυτή την πλατφόρμα, να βρίσκουμε πού είναι τα φθηνότερα προϊόντα και στη συνέχεια να πηγαίνουμε εκεί για τα ψώνια μας. Ο κύριος Σκρέκας τα λέει αυτά. Να συστήσω στον κύριο Σκρέκα
ο οποίος γιόρταζε και χτες, όπως γιόρταζαν και πάρα πολλοί Έλληνες, να τους πούμε έστω και καθυστερημένα μέσω του σταθμού σας χρόνια πολλά, ότι αυτές οι πρακτικές του ή καταναλωτής, εσείς που είστε δημοσιογράφος, κυρία Δουργεράκη, ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργεί η πλατφόρμα του ή καταναλωτής. Έχετε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα στο κινητό σας πριν πάτε να ψωνίσετε σε κάποιο σούπερ μάρκετ και να μπείτε μέσα να δείτε ποιο σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερο στο Ηράκλειο για να πάτε να ψωνίσετε? Εγώ σας λέω προσωπικά, δεν το παίρνω ως ρητορικό απάντημα, ερώτημα, όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Ωραία. Και ο υποφαινόμενος λοιπόν δεν το έχει κάνει ποτέ. Γιατί δεν το έχει κάνει? Θα σας πω γιατί δεν το έχει κάνει. Διότι είναι δυνατόν να φύγω από τους Αμπελοκήπους και να πάω στην Κηφισιά ή να πάω στο Παγκράτη ή να πάω σε μια άλλη περιοχή των Αθηνών, αν μένω στο Περιστέρι, να πάω στην Ανθούπολη, να πάω στην Κηπούπολη ή να πάω στο Ήλιον για να αγοράσω το φτηνό μαρουλάκι που μπορεί να έχει το αλφα σούπερ μάρκετ του Λεχουρίτη και να ξοδέψω πρώτον χρόνο, δεύτερον λεφτά γιατί είναι φτηνή η βενζίνα, άρα έχω την πολυτέλεια να πάω να ψωνίσω σε μια απόσταση 2, 3, 5 χιλιόμετρων συν την κίνηση που έχει το λεκανοπέδιο και μετά να λέω ότι χρησιμοποίησα την πλατφόρμα του ή καταναλωτής. Είναι σοβαρότητα αυτή ενός υπουργού να μιλάει έτσι? Εμείς είπαμε στον κύριο Σκρέκα, ο ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, αν θέλετε κύριε Υπουργέ να κάνετε κάτι σημαντικό επί της θητείας σας, δημιουργήστε το παρατηρητήριο τιμών της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχετε από 30, από 50 προϊόντα ενδεικτικές τιμές στα 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε εγώ, αν θέλετε βάλετε και την Αγγλία μέσα, ώστε εγώ ως καταναλωτής να συγκρίνω ποια είναι η τιμή ενός απορρυπαντικού, ενός καλλιτικού, μια οδοντόκρεμας, οδοντόβρουτσας, ενός άλλου προϊόντος, ακόμα και τροφίμου, στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε όλες τις χώρες, με βάση το βασικό μισθό, γιατί δίπλα θα πρέπει να έχει και το βασικό μισθό, έτσι ώστε να μπορώ να συγκρίνω και να απορρίπτω ένα προϊόν όταν το βλέπω ότι στο εξωτερικό είναι πανφθηνό και στην Ελλάδα είναι 3 φορές και 4 φορές ακριβότερο. Έτσι λειτουργεί το σύστημα του μποϊκοτάζ, με το να βάλω τον ίδιο τον καταναλωτή στην διαδικασία να μποϊκοτάρει ο ίδιος τα ακριβά τα προϊόντα και να αναγκάσω τις πολυεθνικές να ρίξουν τις τιμές. Γιατί δεν γίνεται να λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, αλλά έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα συμπεριφέρεται η Ελλάδα ως μπανανία? Μάλιστα. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας σε ό,τι έχει να κάνει για την ακρίβεια και δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα εν ευθέτω χρόνο με βάση αυτά τα οποία λένε από την κυβέρνηση μετά την επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Φορντελάιεν. Το τελευταίο. Θα μου επιτρέψετε να πω, αν θέλεις να αποφύγεις κάτι, το πετάς στην εξέδρα. Δηλαδή, πέταξε την επιστολή ο κύριος Πρωθυπουργός στην Φορντελάιεν και σημαίνει ότι απαλλάχθηκε εκ των εκτινών του. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, κύριε Λεχουρίτη. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Αλλά συνεπικουρικά το βάζω πάντα μέσα στη κουβέντα για να ξέρουμε και να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τιμών, είναι μια πρόταση για την οποία έχετε πάρει όχι ή δεν έχετε πάρει καμία απάντηση? Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, ως και άλλα ζητήματα που έχουμε θέσει και γράφος στην κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν απαντούν, ενώ είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο, από τον 22.1 του 1994, που προβλέπει κάθε αίτημα οργάνωσης καταναλωτών προς την διοίκηση, υποχρεούται η διοίκηση να απαντά. Δυστυχώς δεν έχουν απαντήσει ποτέ των ποτών. Κανένα υπουργείο, καμία υπηρεσία. Πράγματι απορώ πώς θέλουν να εφαρμόζεται ο νόμος όταν η ίδια η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις να το πω καλύτερα, δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν τηρούν τον νόμο που οι ίδιοι ψηφίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα επίσης και σε εσάς.